σήμα κινδύνου για τον πλανήτη εκπέμπουν τα Ηνωμένα Έθνη εξαιτίας των συνεχιζόμενων επιπτώσεων που επιφέρει η κλιματική αλλαγή, η οποία επηρεάζει όλες τις περιοχές του κόσμου. Οι πάγοι στις πολικές περιοχές λιώνουν και η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει. Η κλιματική αλλαγή επέρχεται εξαιρετικά γρήγορα και πολλά είδη φυτών και ζώων κινδυνεύουν και αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Ορισμένες περιοχές πλήττονται συχνότερα από ακραία καιρικά φαινόμενα και βροχοπτώσεις, ενώ άλλες δοκιμάζονται από μεγάλης έντασης, καύσωνες και ξηρασίες. Υπάρχουν είδη τα οποία ζουν και αναπαράγονται σε συγκεκριμένα υψόμετρα, άρα με συγκεκριμένες κλιματολογικές συνθήκες, και να αρχίσουν να μειώνονται και στη συνέχεια να εξαφανιστούν για πάντα από τον πλανήτη, αφού πρόκειται για ενδημικά είδη. Αυτό μπορεί να συμβεί τόσο με είδη πανίδας, όσο και με είδη χλωρίδας. Οι αλλαγές αναμένεται να επιφέρουν έντονα καιρικά φαινόμενα και υψηλές θερμοκρασίες. Αναμένεται ότι θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο η μέση θερμοκρασία, έτσι ώστε το μελλοντικό κλίμα της περιοχής της Κύπρου, εάν κάτι δεν γίνει μέχρι τότε, θερμοκρασίες στην Κύπρο θα προσομοιάζουν με τις θερμοκρασίες του Καΐρου. Οι πλημμύρες καθώς και η ξηρασία θα επηρεάσει σημαντικά το οικοσύστημα, ενώ αναμένεται να υπάρξει σημαντική αύξηση πυρκαγιών. Επιπλέον, κινδυνεύουν ζώα που ζουν στα γλυκά νερά λόγω της ξηρασίας των ποταμών. Το μεγάλο πρόβλημα μας θα είναι στις ξηρικές καλλιέργειες, στις μη αρδευόμενες καλλιέργειες, όπως είναι τα σπαρτά, τα σιτηρά κλπ. Που εξαρτώνται από την βροχόπτωση, αλλά και στα φυσικά οικοσυστήματα, δηλαδή τα δάση μας, τους οικότοπους, οι οποίοι αναμένεται να δεχτούν πιέσεις ερημοποίησης. Δόμινο επιπτώσεων αναμένεται και στην Αλία. Αυτό σίγουρα θα επηρεάσει τους ζωντανούς οργανισμούς μέσα στη θάλασσα. Η αύξηση της θερμοκρασίας δημιουργεί πιο ευνοϊκές συνθήκες για κάποια θερμόφιλα είδη να προσαρμοστούν στα νερά μας. Ένα φαινόμενο που προβληματίζει έντονα και τους πολίτες. Πρέπει όλος ο κόσμος να προσαρμοστούμε με τα νέα δεδομένα και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα βέβαια. Και όπως διαβάζω, θα είναι οξύτατο το πρόβλημα στην Κύπρο μετά το 2060. Climate change is, yeah, is everyone is concentrating on that over countries. I think firstly it's a real problem that involves all of us. Τα χειρότερα πιστεύω. Οι μεγάλες χώρες, αυτές οι G20 που λένε κλπ, δεν νομίζω να δεχτούνε. Είναι συμφέροντα, όλα είναι συμφέροντα. Η κλιματική αλλαγή ήδη κάνει αισθητή την παρουσία της στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και οι επιπτώσεις της αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες δεκαετίες.